κορύφωση της ψυχρής εισβολής αυγή και στην Κρήτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια κατά διαστήματα σε ορεινές και μη ορεινές περιοχές. Όμορφες εικόνες χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους δρόμους και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι χιονοπτώσεις είχαν ήπια χαρακτηριστικά από νωρίς το πρωί, με τους δημότες να σχολιάζουν το σκηνικό του καιρού, καθώς ανέμεναν έντονες χιονοπτώσεις από τα ξημερώματα. Σήμερα τις 9 έκανε κάτι μπόρες μέχρι τις 10. Στην άλλη μεριά Καμινάκι, Ψυχρό Αγιώργη, λίγο παραπάνω ο καιρός. Αλλιώς διαφορετικά τον ακούμε, διαφορετικά αλλιώς μας έρχεται, δεν ξέρουμε. Α, περιμένουμε πάντως. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα. Αλλιώς θα περιμένατε. Βέβαια. Εμείς το χιόνι το θέμε. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Περιμένουμε μέχρι αύριο τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, περνάμε. Ωραία. Έπεται πολύ χιόνι τις επόμενες ώρες. Είμαστε ευχαριστημένοι με το όσο έχει κάνει, διότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Θα ρίξει αρκετό χιόνι και είναι χρειαζόμενο που λέμε εμείς. Σαν δεν χιονίσει τις κορφές. Να βγάλει ψιμονέρι. Πώς θες να βγάλουν τα δέντρα καρπό το καλοκαίρι. Στους 0 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ το χιόνι έφτασε τους 3 πόντους στο κάτω μετόχι, στον Άγιο Χαράλαμπο και στην ευρύτερη περιοχή. Στην κατάψυξη μπήκε το οροπέδιο Λασιθίου, με αρκετά χωριά να ντύνονται σε λευκά. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στον τόπο μας, να μεταφέρετε όμορφες εικόνες από το τοπίο που είναι για άλλη μια φορά καταπληκτικό και λευκό. Περιμένω μέχρι το βραδάκι, από ό,τι λένε και τα φαινόμενα, θα έχουμε χιονόστρωση κανονική. Να κινούμαστε με ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Από χθες το βράδυ. Σας αρέσει το σκηνικό? Ναι, φυσικά. Το στρώσε, Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Όλα καλά. Χειμώνα σύνδια θέμε. Μια χαρά. Πολύ καλά. Το οροπέδιο είναι χειμώνα, καλοκαίρι, ο ομφαλός της γης. Όμορφο μέρος. Χιονοπτώσεις κατά διαστήματα και στον Άγιο Χαράλαμπο εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Όπως βλέπετε έχει στρώσει το χιόνι και είναι ώρα για χιονοπόλεμο. Και στα Νόγια ρίχνει χιόνι και σταδιακά το στρώνει, με τις πρώτες εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε επικοινωνία με τον Δήμο. Εν αναμονή της χιονόπτωσης είναι τα Νόγια εδώ που καταγράφεται μόλις 1 βαθμός Κελσίου. Απόρα. Ο καιρός, ο τόπος χρειάζεται χιόνι και νερά για να επανέλθει η Κρήτη στο φυσιολογικό. Εμείς παρακαλούμε να χιονίσει, να δούμε κι άσπρη μέρα. Συνηθισμένοι τα βουνά στα χιόνια, ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία επιχείρησαν να κινηθούν σε τμήματα του δρόμου που δεν είχαν αποχιονιστεί, κόλλησαν σε κάποια σημεία. Χιονοπτώσεις κατά διαστήματα και συμβιάνω. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες σε Βιάνο, Αμοιρά, Κεφαλοβρύση, Σίμη και Πεύκο. Παρεμβάσεις εκχιονισμού εκτελέστηκαν το πρωί στα Αμοιρά μέχρι τη θέση Κεράνο Βιάνου, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο. Και σε χαμηλότερα υψόμετρα στο Ηράκλειο, ο λευκός επισκέπτης ήταν σύντομος στα χωριά Δαφνές, Βενεράτου, Αυγενική, Ασίτες και όχι μόνο, ενώ αύριο Τετάρτη τα καιρικά φαινόμενα οδηγούνται προς εκτόνωση.